ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και τα μέσα ενημέρωσης και όσοι ήρθαν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ «Μένουμε όρθιοι» που αφορά την κρίση η οποία προέκυψε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτή η σημερινή εκδήλωση έρχεται σαν συνέχεια άλλων δύο παρουσιάσεων που έχουμε κάνει σε Σκηθία και Ιεράπετρα, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, με την κατάσταση που αντιμετωπίζει, μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου καλή και οφείλεται στο μεγαλύτερο βαθμό στην εμφάνιση του κορονοϊού, του COVID-19, ο οποίος εμφανίστηκε το Μάρτιο με αποτέλεσμα να επιφέρει αλλαγές στη ζωή μας, αλλαγές οι οποίες δεν είναι χαρονικές. Φοβάμαι ότι θα είναι μόνιμες, με μέτρα τα οποία παίρνονται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και εφαρμόζονται και φοβάμαι ότι και αυτά τα μέτρα θα συνοδεύουν τον ελληνικό λαό τα επόμενα χρόνια. Η παρουσία που έχουμε κάνει στον Νομό Λαστείου, αλλά ιδιαίτερα στον Άγιο Νικόλο, να μου επιτρέψετε να κάνω μια έτσι αναφορά για την βαθιά οικονομική κρίση που περνάει ο Νομός Λαστείου. Το πρώτο πλήγμα ήταν με την καταστροφή της υδροκαλλιέργειας τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, με αποτέλεσμα να χτίσει το 80% της παραγωγής και το παραγόμενο λάδι να μην έχει την ποιότητα που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Το δεύτερο πλήγμα αφορούσε με την έναρξη του κορονοϊού, το οποίο συνέπεσε με τα πρόβλημα κυπιακτικά στην Ιεράπετρα και σε όλη την Κρήτη βασικά, όπου το μεγάλο ποσοστό της παραγωγής εκτιμάται με 60-70% είτε αποσύρθηκε, είτε καταστράφηκε, είτε πήγε για ζωοτροφές. Ένα υπόμνημα που είχαν κάνει 20 φορείς που είναι άμεσα, σχετίζονται άμεσα με την διακίνηση των προϊόντων, εκτιμάται ότι η καταστροφή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Το κύριο πλήγμα είναι με τον κορονοϊό. Και αυτό το πλήγμα έρχεται να επιβαρύνει πολύ περισσότερο τον τόπο μας, τον Άγιο Νικόλαο, επειδή ο τουρισμός στην περιοχή μας είναι μονοκαλλιέργεια. Μονοκαλλιέργεια με την έννοια ότι το μεγαλύτερο εισόδημα, πάνω από το 80%, προέρχεται από την τουριστική δραστηριότητα, είτε αυτό αφορά τα ξενοδοχεία, είτε αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις, είτε αφορά την εστίαση, είτε αφορά τις μεταφορές, δηλαδή τα λεωφορεία, τα ταξί, τα μέσα συγκοινωνίας, και κυρίως αφορά και τους εργαζόμενους. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, έχουμε την εικόνα τουλάχιστον από την περιοδία στον νομό και από αυτό που φαίνεται από τα μέσα ενημέρωσης, έχουμε μια εικόνα δύο Ελλάδων. Η μία είναι αυτή η οποία εμφανίζεται στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, η οποία εμφανίζεται περίπου μια ιδανική εικόνα, και η άλλη εικόνα είναι εκείνη η εικόνα η οποία αφορά την καθημερινότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων. Μία εικόνα οφείλεται στο γεγονός ότι τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, μιλάω για τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, τα μέσα πανελλήνιας εμβέλειας, τα οποία έχουν πάρει μια γενναία επιχορήγηση, η οποία είναι σε αναντιστοιχεία με τα μέτρα τα οποία έχουν υπαρθεί για τους εργαζόμενους. 20 εκατομμύρια έχουν δοθεί στα μέσα ενημέρωσης, υποτίθεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας. Η μερίδα του λέοντος όμως την έχουν εισπράξει τα μεγάλα κανάλια, τα συστημικά κανάλια, περίπου τα 18 εκατομμύρια, συν 11 εκατομμύρια με τα οποία επιχορηγήθηκαν για να αντιμετωπίσουν, να μεταδώσουν τα μηνύματα, το «Μένουμε σπίτι» για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Να σημειώσω ότι το «Μένουμε σπίτι», τα συνθήματα, κοινωνικά συνθήματα, κοινωνικά μηνύματα, επειδή είναι ακριβώς αφαιρούν το κοινωνικό σύνολο, είναι υποχρεωμένα τα κανάλια να τα μεταδίδουν δωρεάν. Εδώ τους δώσαμε 11 εκατομμύρια για να μεταδώσουν τα αυτονόητα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σταθώ λίγο στο νομό Λαστείου, όπου
αντί να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη, από την προηγούμενη κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς ή όχι, νομίζω ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς και αναφέρομαι στο γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση συμβασιοποιήθηκαν έργα της τάξης των 25 εκατομμυρίων που αφορούν το φιλόδημο. Δημιουργήθηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που για πρώτη φορά το Λασίτη μπήκε στο χάρτη της ενότητας εκπαίδευσης με δύο εμβληματικές σχολές, τον Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Φυσικοθεραπεία στην Ιερά Πέτρα, συν το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Οικονομία, τον Τουρισμό, όπου έχει προοδευτεί τον Άγιον Πόλο και τα οποία είναι υπό αναστολή. Εμείς, οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν είναι συγκεκριμένες. Πάμε για κατάργηση ή πάμε να αποστασιοποιηθούμε λίγο από την θεσμοθέτηση των σχολών τους ώστε να εμφανιστεί αύριο μεθαύριο σαν επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς εκείνο που επιμένουμε όμως και θα επιμείνουμε, εγώ τονίζω ότι έχω γίνει γραφικό, αλλά το αναλαμβάνω συνέχεια, όμως εκείνο που εμείς θα επιμένουμε είναι ότι πρέπει να λειτουργήσουν οι σχολές αυτές, οι δύο σχολές οι οποίες δημιουργήθηκαν. Και θα πρέπει να λειτουργήσουν γιατί το πνεύμα της χωροθέτησης, έχω πει κάτι και άλλη φορά ότι δημιουργήθηκαν να έχουν μια συνέργεια με τις σχολές οι οποίες υπήρχαν στην περιοχή στον νομό Αστείου, ιδιαίτερα τη σχολή διατροφής και διαιτολογίας. Και σε σχέση με το κέντρο αποκατάσταση δημιουργούσαν ένα πλέγμα, ένα σύνολο σχολών, οι οποίες έχουν ένα κοινό στόχο, την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δίνοντας ταυτόχρονα μια αναπτυξιακή όθηση στην περιοχή μας, στον ομό Λασιθίου, και να δίνει και μια άλλη μορφή στην ανάπτυξη του τόπου, πέρα από τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, όπου βλέπουμε τα αποτελέσματα που υπάρχουν σήμερα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ «Μένουμε όρθιοι» είναι βελτιωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, επικαιροποιημένη και κοστολογημένη, αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε, και περιέχει κάποιους άξονες. Οι άξονες αυτοί αφορούν σε πρώτη φάση το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλω να επισημάνουμε εδώ ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν εκείνο το οποίο σήκωσε όλο το βάρος της κρίσης του κορονοϊού. Θέλω να επισημάνω επίσης ότι η κυβέρνηση πήρε έγκαιρα μέτρα σε σχέση με άλλα κράτη, που είναι ένα βασικό συστατικό, το ότι είχαμε λίγα θύματα, μαζί με άλλα τα οποία δεν τονίζονται τόσο, αλλά ήταν θετικό ότι πήραμε έγκαιρα μέτρα. Και αυτό βέβαια το πιστώνει η κυβέρνηση, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και να είμαι και δίκαιος σε ό,τι αφορά αυτή την περίπτωση. Και θέλω όμως να επισημάνω ότι εκείνες τις μέρες, δηλαδή στις 10 Μαρτίου, συζητάγαμε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πρόληψη στην υγεία, και επειδή προέκυψε το ζήτημα με τον κορονοϊό και το τι έπρεπε να κάνουμε, να σας επισημάνω ότι οι πρώην υπουργοί και ο Ανδρέας Ξανθός και ο Παύλος Σοκολάκης στήριξαν καταρχή τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε κατ' επανάληψη επαφές με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Κικίλια, αλλά και ο κ. Σοκολάκης και ο κ. Ξανθός επισκέφθηκαν το Υπουργείο Υγείας, καταθέτοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορούσε την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Το επισημαίνω αυτό σε αντίθεση με τη στάση που είχε κρατήσει η Νέα Δημοκρατία σαν αντιπολίτευση σε μεγάλα εθνικά ζητήματα, ένα από τα οποία ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία η οποία, όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην περιοχή μας και όπως αποδέχεται και η Νέα Δημοκρατία, ήταν μια θετική συμφωνία για τα εθνικά μας συμφέροντα. Ένα ανάγκωμα προς τις βλέψεις της Τουρκίας, η οποία οραματίζεται το μουσουλμανικό τόξο στα βόρεια σύνορα της χώρας μας. Και θέλω να επισημάνω επίσης ότι
το ΣΥΡΙΖΑ σαν αξιωματική αντιπολίτευση στήριξε, παρά τα γκρίζα σημεία που υπάρχουν, τη συμφωνία για την ΑΟΣ με την Ιταλία. Το επισημαίνω αυτό για να δούμε την στάση την οποία κρατάει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν αντιπολίτευση, συγκριτικά με τη στάση που κρατούσε η Νέα Δημοκρατία σαν αξιωματική αντιπολίτευση τότε. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να επισημάνω, το δεύτερο σκέλος της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα τα πω κατά σειρά όπως είναι στο φυλάδιο, αφορά τις επιχειρήσεις, τη στήριξη των επιχειρήσεων. Στήριξη των επιχειρήσεων προτείνεται από την η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει ένα ποσό της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, μη επιστρεπτέα. Δηλαδή η ενίσχυση, επιδότηση, επιχορήγηση των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν θα είναι υποχρεωμένες να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα. Και αφορά τους εργαζόμενους, μέχρι 50 εργαζόμενους, 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο, μέχρι 100.000 ενίσχυση στην κάθε επιχείρηση. 2.000 ευρώ για κάθε αυτοαπασχολούμενο, όταν η επιχείρησή του δεν έχει την ίδια διεύθυνση με την κατοικία. Επίσης, 1,5 δισεκατομμύριο από τη μείωση της προκαταβολής του φόρου στο 50%, και επίσης η ενίσχυση των επιχειρήσεων προέρχεται από ενίσχυση της ρευστότητας μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσα από τις εμπορικές τράπεζες, και τις εμπορικές τράπεζες είναι ένα ποσό της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων, τα οποία είναι εκτός προγράμματος που λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι 13,8 δισεκατομμύρια για τους μήνες από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τους εργαζόμενους. Είναι η κύρια στήριξη των επιχειρήσεων, οι οποίες παραμένουν σε αναστολή λειτουργίας με 3,7 δισεκατομμύρια, καλύπτοντας όλο το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις αυτές. Υπολογίζεται ότι είναι 1,7 δισεκατομμύρια απασχολούν. Το ποσό αυτό καλύπτει 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους και 200.000 επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις της εστίασης και του τουρισμού, οι οποίες και των μεταφορών, με επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών και 40% των μισθών από το κράτος, με υποχρέωση καταβολής του υπολείπου 60% από τις επιχειρήσεις. Μία σημαντική πρόταση αφορά το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, το οποίο αφορά 1,9 εκατομμύρια νοικοκυριά, σύνολο 4 εκατομμυρίων πολιτών, και αφορά 400 ευρώ για το πρώτο ενήλικο μέρος, με προσάυξη 200 ευρώ για το κάθε ενήλικο προστατευόμενο μέρος και 100 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό είναι ένα ποσό της τάξης των 3,5 δισεκατομμύριων, όπου επίσης είναι μη επιστρεπτέο. Και θεωρώ προσωπικά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν αναλογιστούμε το περιστατικό το οποίο συνέβη στην Ρόδο με το κοριτσάκι το οποίο λιποθύμησε λόγω της πείνας, όπου βγήκε ο Υπουργός της Εργασίας, ο κ. Βρούτσης, και λέει: μα υπάρχει το εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, και μπορεί μέσα από εκείνη να στηριχθούν τέτοιες καταστάσεις. Όμως αυτό είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα γιατί ένας ο οποίος ενισχύεται με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης θα πρέπει να έχει ένα εισόδημα της τάξης μέχρι 2.500 ευρώ. Επειδή η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εργαζόμενη γυναίκα με δύο παιδιά, το εισόδημά της για το προηγούμενο, που αφορά το προηγούμενο, προηγούμενη χρονική περίοδο, το 2019 δηλαδή, δεν της επιτρέπει να πάρει αυτό το εισόδημα, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Άρα λοιπόν αυτό το εισόδημα έκτακτης ανάγκης καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις, και όχι μόνο, αλλά καλύπτει άνεργους, είτε επιδοτούνται είτε όχι,
επισφαλώς εργαζόμενους, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν μια μόνη δουλειά, αλλά εργάζονται είτε με μερική απασχόληση, είτε εκ περιτροπής, είτε με εργόσιμο, είναι εποχικοί εργαζόμενοι, είναι αγρότες, είναι άτομα με αναπηρία, είναι εργαζόμενοι στον πολιτισμό, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Βέβαια, το μεγαλύτερο φιάσκο και η μεγαλύτερη απαξίωση έχουν υποστεί και οι όσοι εργάζονται στον πολιτισμό, με όλα τα μπρος πήγαινε από την υπουργό και την κυρία Μεντώνη. Για τον τουρισμό και την εστίαση, προτείνεται μια ενίσχυση της τάξης των 700 εκατομμυρίων που αφορά τον εσωτερικό τουρισμό. Και εδώ προστίθεται και η επιδότηση της μεταφοράς, ιδιαίτερα για τα νησιώτικες περιοχές και για την Κρήτη. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα, τη χερσαία χώρα, θέλω να πω, ότι ο άλλος μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα, τα ανέφερε και η Μαρία προηγουμένως, μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του και να έρθει από την Αγγλία, είτε από τη Γαλλία, είτε από τη Ρωσία, στη Βόρεια Ελλάδα και από εκεί και πέρα να κάνει διακοπές. Εδώ στην Κρήτη και στην νησιώτικη περιοχή θα πρέπει να πάρει είτε αεροπλάνο, είτε μέσα, είτε καράβι, όπου θα πρέπει να επιταχυνθεί και με το κόστος μεταφοράς. Λέμε λοιπόν ότι τα 700 εκατομμύρια αυτό αφορά δικαιούχους για τον εσωτερικό τουρισμό, προφανώς με εισοδηματικά κριτήρια και επιδότηση της μεταφοράς. Έτσι ενισχύονται και τα μεταφορικά μέσα. Προχθές είχα μια συνάντηση με το ΚΤΕΛ εδώ και με τους επαγγελματίες των ταξί. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας, με την έννοια ότι κάνουν δρομολόγια το ΚΤΕΛ από εδώ μέχρι το Ηράκλειο και επιστροφή με 4 και 5 επιβάτες, τα οποία δεν καλύπτουν όχι μόνο το μισθολογικό κόστος, αλλά ούτε και τα καύσιμα, ούτε και τις ασφαλιστικές εισφορές εδώ. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο ζήτημα για να ενισχυθούν και οι μεταφορές. Τα υπόλοιπα θέματα αφορούν τον αγροτικό τομέα, να επισημάνω ότι παρά τις εξαγγελίες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, επιδότηση, επιχορήγηση έχουν πάρει μόνο η ανθοπαραγωγή της τάξης των 10 εκατομμυρίων χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αποζημιώσεις σε ό,τι αφορά τα πρόβλημα εκπαιδευτικά κτλ. Δεν έχουν προχωρήσει ακόμα και δεν έχουν δοθεί οι απαραίτητες ενισχύσεις. Και κάποιος μπορεί να πει εντάξει, δεν αποζημιώνουμε ή θα αποζημιωθούν τα εκπαιδευτικά τα οποία έχουν καταστραφεί, τα προϊόντα τα οποία έχουν καταστραφεί. Το ζητούμενο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή τα πρώιμα εκπαιδευτικά, η παραγωγή, θα πρέπει να καλλιεργήσουν και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Άρα λοιπόν χρειάζεται να ενισχυθούν και η γεωργία και η κτηνοτροφία αλλά και η αλληλεία, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την επαγγελματική δραστηριότητα. Εδώ προβλέπεται μια ενίσχυση της τάξης των 300 εκατομμυρίων για όλους τους τομείς παραγωγής, αγροτικής παραγωγής, κτηνοτροφίας και αλληλείας. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, και πού θα βρείτε τόσα χρήματα να τα δώσετε, να επιχορηγηθούν. Θέλω να πω το εξής, ότι το πρόγραμμα, το σύνολο του προγράμματος είναι της τάξης των 13,8 δισεκατομμυρίων. Είναι μια ρεαλιστική πρόταση. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα από το μαξιλάρι το οποίο άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα αποθεματικό της τάξης των 37,2 δισεκατομμυρίων, από τα οποία τα 15,6 δισεκατομμύρια είναι δεσμευμένα για τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Άρα λοιπόν μένουν χρήματα από εκεί και πέρα μέχρι τα 37 δισεκατομμύρια για να χρησιμοποιηθούν. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το δανεισμό μέσω του ΟΔΙΕ που κάνει το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση, ένα ποσό της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκή πόρη, είτε από το ΕΣΠΑ, αναπροσανατολισμός δηλαδή του ΕΣΠΑ, είτε από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, καθώς επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ελληνικά ομόλογα, τα οποία διαθέτει η χώρα μας,
σαν εγγύηση, ούτως ώστε να γίνει, να δανειστεί η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όπου γνωρίζουμε όλοι, και όσοι δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι τα επιτόκια δανεισμού τώρα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, με εγγύηση των ελληνικών ομολόγων, είναι αρνητικά σε σχέση με τα χρήματα με τα οποία έχουν ενισχυθεί οι ελληνικές τράπεζες, οι συστημικές τράπεζες, με χρήματα δικά μας, του ελληνικού λαού, και οι οποίοι τα δίνουν, τα δανείζουν με το επιτόκιο από 4 μέχρι 8%. Είπε ο Γιώργος προηγουμένως, είπε και η Μαρία, ότι από τις αιτήσεις που έχουν γίνει, έχουν τάσει οι επιχειρήσεις να αιτούνται δάνεια από τις τράπεζες για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις, να μπορέσουν να στηρίξουν τους εργαζόμενους. Έχει αποκτηστεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. Εγώ θα ήθελα να κλείσω και να πω ότι οι προβλέψεις δεν είναι καλές, ιδιαίτερα για την περιοχή μας. Μας περιμένει ένας χειμώνας. Εγώ απέφχομαι να διαψευστούμε σε αυτή την προσέγγιση με το γεγονός ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, αλλά όμως αν αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πάρα πολύς κόσμος ο οποίος είναι απεισφαλητός εργαζόμενος. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί στα ξενοδοχεία, όπως είπαν, και κάνουν αιτήσεις και τους υποχρεώνουν να υπογράψουν ότι για την επόμενη τουριστική σεζόν, για την επόμενη περίοδο, δεν είναι υποχρεωμένα τα ξενοδοχεία να τους επαναπροσλάβουν. Είναι δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα που αφορά ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων, οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι. Θα αυξηθεί δηλαδή η ανεργία και θα υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης το χειμώνα που έρχεται. Γι' αυτό εγώ κάνω και μία αίτηση μέσα από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και μέσω όσων παραβρίσκονται εδώ. Είναι καιρός να αναπτύξουμε την αλληλεγγύη με τους συμπολίτες μας και να μπορέσουμε να στηρίξουμε ανθρώπους που θα βρεθούν σε αυτή την έσχατη ανάγκη. Ήδη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απευθύνουν στην εκκλησία για να έχουν ένα πιάτο φαγητό. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε χρέος απέναντι σε όλο αυτόν τον κόσμο. Έχουμε χρέος τα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία πιστεύω ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη εξάρτηση, να στηρίξουν και να προβάλλουν αυτές τις πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να στηριχτούμε σαν κοινωνία. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι μακριά, φοβάμαι μάλλον ότι δεν θα είναι μακριά η μέρα όπου θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα έτσι, συνανθρώπων, για ένα μεγάλο κομμάτι των συνανθρώπων μας. Έτσι, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και από εκεί και πέρα στη διάθεσή σας των παρόντων μέσων ενημέρωσης για ερωτήσεις.